Χριστού, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη, από το Βασιλέον Β, στη σελίδα 364, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 6 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Σελίς 364, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 6 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Ο δε βασιλεύς Συρίας επολέμη εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού, λέγον, εις τον δίνα και δίνα τόπο θέλω στρατοπεδεύσει. Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον, φυλάχθητη, και μην περάσει τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν εκεί. Και απέστειλεν ο βασιλεύς του Ισραήλ στον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδε δεις. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο και συγκαλέσας τους δούλους αυτού είπε προς αυτούς: «Δε θέλετε μια αναγγείλη της εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ?» Και είπε νης εκ των δούλων αυτού: «Ουδείς κυριέ μου βασιλεύ, αλλά ο Ελισέ ο προφήτης ο εν το Ισραήλ αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλήσεν το ταμείο του κοιτώνος σου». Και είπε εν υπάγεται και ιδέεται που είναι δια να στείλω να συλλάβω αυτόν. Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες ιδού είναι ενδοθάν. Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα ήτινες ελθόντες δια νυχτός περικύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ιδού στράτευμα είχεν περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν: «Ο Κύριε, τι θέλω μεν κάμει?» Ο δε είπε: «Μη φοβού, διότι οι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε: «Κύριε, άνοιξον δέω με τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ένοιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Και ειδού το όρος ήτο πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Και όταν κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριον και είπε: «Πάταξον δέω με τον λαόν τούτον με αορασίαν». Και επάταξεν αυτούς με αορασίαν κατά το λόγο του Θεού. Και είπε προς αυτούς ο Ελισέ: «Δεν είναι αυτή η οδός, ουδέ αυτή η πόλης. Έλθετε κατόπιν μου και θέλω σας φέρει προς τον άνθρωπο τον οποίον ζητείτε». Και έφερεν αυτούς εις την Σαμάριαν, και ότε ήλθον εις την Σαμάριαν, είπε ο Ελισέ: «Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς τούτων δια να βλέπωση». Και ήνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδον. Και ειδού ήτο εν το μέσο της Σαμαρίας. Και ως είδε αυτούς ο βασιλεύς του Ισραήλ είπε προς τον Ελισέ: Να πατάξω πάτερ μου?» Ο δε είπε: «Μη πατάξεις, ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους εχμαλώτευσας δια της ρομφαίας σου και δια του τόξου σου. Θες άρτον και είδωρ έμπροσθεν αυτόν και ασφάγουσι και ασπίωσι και ασαπέλθωσι προς τον Κύριον αυτόν. Και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν άφθονον τροφήν και αφού έφαγον και ήπιον απέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτόν και δεν ήλθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας εις την γη του Ισραήλ». Θυμόμαστε καλά ότι ο στρατηγός των Συρίων, ο Νεεμάν ο Σύρος, ο οποίος ήταν λεπρός, και πως ο Θεός όχι μόνο τον εξέλεξε και τον θεράπευσε, αλλά τον χρησιμοποίησε κιόλας για τη Συρία, γιατί ήταν αυτός τον οποίον ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει για να κάνει σωτηρία στη Συρία, τον χρησιμοποίησε σε έναν καλόν πρέσβη του Θεού και των πραγμάτων του Θεού. Πέρασε όμως ο καιρός και ο βασιλιάς της Συρίας αποφάσισε πλέον να επιτεθεί κατά του Ισραήλ. Ο στόχος των εχθρών του Θεού και του λαού του Θεού είναι πάντοτε ο λαός του Θεού. Και έτσι ξεκίνησε να δημιουργεί αυτό που θα λέγαμε σήμερα επεισόδια ιδιαίτερα σκληρά, καθώς
συμβουλευόταν με τους στρατηγούς του και τους συμβούλους του και έβαζαν παγίδες σε ένα πέρασμα για να χτυπήσουν τους Ισραηλίτες που θα πέρναγαν από εκεί. Και αυτό θα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και τα στρατεύματα του εχθρού και ο εχθρός έχει πολύ μεγάλη επιτυχία εναντίον του λαού του Θεού, εκτός και αν υπάρχει προφήτης του Κυρίου, άνθρωπος του Θεού. Αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται και ζητάει βοήθεια από το Θεό για να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες καταστάσεις που τότε για το λαό Ισραήλ έρχονταν από τους Συρίους, σήμερα όμως έρχεται από τον κοσμοκράτορα, από τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, που είναι τα δαιμόνια της Πουρανίης. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπημένα μου αδέλφια, κανένας μας, ότι είμαστε στόχος του διαβόλου. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο υπερασπιστής μας. Αλλά η μεγαλύτερη ασφάλειά μας και η ασφάλειά μας για να μην έλθει κακοπάθεια, για να μην έλθει ζημιά, ώστε μετά να πάμε στο Θεό να ζητήσουμε βοήθεια, που θα μας βοηθήσει, γιατί είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Η προσπάθειά μας είναι, αδελφοί αγαπητοί, να προλαβαίνουμε το κακό που με τα βεβαιότητος έρχεται. Να προβλέπουμε και στην πραγματικότητα, να ζητάμε από το Θεό να μας φανερώνει και να μας αποκαλύπτει. Αυτό ισχύει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο άντρας έχει την ευθύνη της γυναίκας του. Είναι απόλυτη ανάγκη να προσεύχεται ο Θεός να του φανερώνει πώς θα βοηθάει τη γυναίκα του. Είναι πολύ καλύτερη η εκ των προτέρων θεραπεία παρά εκ των υστέρων. Η μητέρα έχει απόλυτη ανάγκη να ζητάει από το Θεό βοήθεια για τα παιδιά της. Γιατί έχει την ευθύνη τους. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός μας έχει βάλει φύλακες του αδελφού μας. Εάν αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Θεός θέλει, τότε απόλυτη ανάγκη είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να μας φανερώνει πώς θα ενεργήσουμε. Να μας φανερώνει αυτά που δεν ξέρει κανένας άνθρωπος. Αυτό είναι ασφάλεια, αδελφοί. Εγώ όμως επιμένω σήμερα ιδιαίτερα στην οικογένειά μας, στον εαυτό μας, πρώτα μάλλον στον εαυτό μας, ύστερα στην οικογένειά μας και ύστερα στην Εκκλησία ή σε οποιουσδήποτε ο Θεός μας έχει δώσει ευθύνη, μας έχει καταστήσει υπεύθυνος. Η προληπτική ιατρική, λένε οι άνθρωποι, η πρόγνωση, λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για σκεφτείτε, να μην υπήρχε ο Ελισέ, όλες οι παγίδες του βασιλιά των Σύριων θα είχαν τρομακτική επιτυχία. Θα υπήρχε κακοπάθεια, θα ζήταγαν αν ήταν πιστοί από το Θεό και θα τους βοήθαγε ο Θεός, αλλά η κακοπάθεια θα υπήρχε. Τώρα όμως τι όμορφα, τα λέγανε μυστικά ο βασιλιάς των Συρίων με τους συμβούλους του, τα άκουγε από το Θεό ο Ελισέ, έστελνε μήνυμα στο βασιλιά και του λέγε μην περάσεις από εκείνο το πέρασμα γιατί έχουν στήσει παγίδα οι Σύριοι. Και ο βασιλιάς πέρναγε και καμία κακοπάθεια, καμία ταλαιπωρία. Γι' αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά και μια και δυο και τρεις και θα γινόταν και συνέχεια και γίνεται και συνέχεια. Για να μην θρηνούμε ταλαιπωρίες. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει «Ουε εις τους αμεριμνούντας εν σιών». Η αμεριμνησία είναι κάτι
που στα μάτια του Θεού θεωρείται όχι αμάρτημα, αλλά μεγάλο λάθος. Αν και αμάρτημα ακόμη θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη. Το αντίθετο του αμεριμνό είναι προσέχω, αγρυπνώ και προσεύχομαι. Δεν φτάνει προσοχή μόνο, δεν φτάνει η εγρήγορση. Αυτά πρέπει να συνοδεύονται εξάπαντος από την προσευχή και μάλιστα εξηγεί ο Ιησούς Χριστός για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί αν εισέλθει σε πειρασμό, κακά μαντάτα είναι. Πρόβλημα θα υπάρξει. Ο χριστιανός είναι σε εγρήγορση πάντα. Προσεκτικός και ιδιαιτέρως προσευχόμενος εξιτών από το Θεό οδηγία. Γιατί? Όχι μόνο για να μας, που είναι πολύ σοβαρό, για να μας προφυλάξει ο Θεός από αυτά που δεν ξέρουμε, αλλά και για να μας φανερώνει τα λάθη μας για να τα διορθώνουμε. Γιατί αν δεν ξέρω το λάθος μου και δεν το διορθώσω, θα έχω τις συνέπειες του λάθους. Και έτσι λοιπόν, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, δεν ξέρω πόσες, ο βασιλιάς κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Φωνάζει λοιπόν τους δούλους του και λέει, εδώ ανάμεσά μας υπάρχει προδότης. Κάποιος ό,τι λέμε πάει και τα μεταφέρει στο βασιλιά και περιμένουμε μυστικά στην παγίδα και ποτέ δεν παγιδεύονται οι Ισραηλίτες. Αλλά κάποιος από τους δούλους τους είπε, όχι, δεν είναι προδότης κανείς, αλλά υπάρχει εκεί ένας προφήτης του Κυρίου που ό,τι λέμε τα ακούει ο Θεός και του τα μαρτυράει. Και αυτός ο προφήτης τα μαρτυράει στο βασιλιά και στο λαό Ισραήλ. Θέλουμε τέτοιους αδελφοί ανθρώπους μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία. Να μας μαρτυράει όχι μόνο τα σχέδια του Θεού, αλλά και τα σχέδια του εχθρού, αλλά και τα σχέδια του Θεού. Ο βασιλιάς ο Σύριος λοιπόν, σαν άνθρωπος του κόσμου αυτού, λέει, τότε είναι εύκολο το ζήτημα. Πέστε μου που μένει, να πάω να τον πιάσω, να τον συλλάβω και να τον φέρω εδώ. Δεν λέει να τον σκοτώσω, λέει να τον φέρω εδώ, μπορεί να μου είναι και χρήσιμος. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον προφήτη του Κυρίου, με τον γεχρισμένο του Κυρίου, με τον άνθρωπο του Θεού. Και προσοχή αδερφοί, ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει για κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέη από του πνευματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, λέει ο Απόστολος Παύλος, μάλλον δεν να προφητεύετε. Είναι απόλυτη ανάγκη. Αλλά μας δίνει ο Θεός και τη δυνατότητα, αλλά σε ποιους? Στους δούλους και τις δούλες. Ποιος είναι δούλος? Αυτός που τον έχει ελευθερώσει ο Θεός από την αμαρτία, αλλά ο ίδιος έχει υποδουλώσει τον εαυτό του στο Θεό, θέλοντας να μην κάνει στη ζωή του ό,τι του αρέσει, αλλά ό,τι αρέσει στο Θεό. Να μην κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός. Και να μην κάνει στη ζωή του ό,τι σκέφτεται ότι είναι σωστό, αλλά ό,τι αποφασίζει ο Θεός ότι είναι σωστό. Και έτσι λοιπόν, στρατεύματα πολλά, στράτευμα μέγα λέει η Γραφή, απεστάλη στον τόπο όπου έμαθαν ότι κατοικούσε ο Ελισέ, τον περιεκύκλωσαν, ήσαν έτοιμοι να τον συλλάβουν. Ο υπηρέτης του Ελισέ ξύπνησε, είδε τα στρατεύματα και τρομοκρατήθηκε. Ο Ελισέ ξύπνησε και καρφάκι δεν του κάηκε. Ποια είναι η διαφορά η μεγάλη? Γιατί ο ένας άνθρωπος του Θεού, ο υπηρέτης του Ελισέ, τρομοκρατήθηκε και ο άλλος ο Ελισέ, θα τολμούσα να πω, μάλλον χάρηκε, γιατί θα του δοθεί η ευκαιρία να δοξαστεί μια φορά ακόμη ο Θεός.
Μεγάλη διαφορά, αδελφοί αγαπητοί, είναι η εμπιστοσύνη του ενός στο Θεό, η εμπειρία του Ελισέ στη σχέση του με το Θεό και η άγνοια, που θα μπορούσε να την πει κανείς και απιστία, του υπηρέτη του Ελισέ, η άγνοια στη δύναμη του Θεού, στο έργο του Θεού, στο πώς εργάζεται ο Θεός και πώς ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό έξω ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Εμείς όμως δεν δικαιολογούμεθα να είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν δικαιολογούμεθα. Ή θα είμαστε άνθρωποι του Θεού με εμπιστοσύνη στο Θεό απόλυτη, γνωρίζοντας ότι τα πάντα έχει προβλέψει ο Θεός, ή θα είμαστε άνθρωποι του Θεού με λογική κοσμική, όπως ο υπηρέτης του Ελισέ. Και έχω προσέξει ότι όσοι παρακολουθούν να βλέπουν τηλεόραση και ακούνε ειδήσεις και λοιπά, είναι κατάμαυροι στην ψυχή τους. Όσοι προσεύχονται και εξητούν το Θεό, είναι κάτασπροι στην ψυχή τους. Και οι δυο ζουν στην ίδια εποχή, την ίδια στιγμή, βλέπουν και απολαμβάνουν, θα έλεγα, ή ταλαιπωρούνται το ίδιο. Δεν είναι όμως να βλέπουμε τις δυνάμεις του εχθρού, αλλά να βλέπουμε από Ελισέ. Κύριε μου, λέει, κοίτα τι γίνεται, μέγα στράτευμα έξω, χαθήκαμε. Και του λέει ο Ελισέ, ησύχασε, του λέει. Αυτοί που είναι υπέρ ημών είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που είναι καθημών. Το ξέρεις? Το ξέρεις, υπηρέτη μου, λέει ο Ελισέ. Το ξέρεις, αδερφέ μου, λέω εγώ. Το ξέρουμε ότι αυτοί που είναι υπέρ ημών είναι πολύ περισσότεροι και πιο δυνατοί από αυτούς που είναι κάθημων. Υπάρχουν οι κάθημων, στράτευμα μέγα. Αλλά υπάρχουν και οι υπέρ ημών που είναι στράτευμα πολύ μεγαλύτερο και πιο ένδοξο. Δεν δικαιολογείται. Πω πω, δεν τούτο και εκείνο, και τι είπες, τι είπε ο ένας και τι είπε ο Βενιζέλος, καλή του ώρα εκεί που είναι, και τι είπε ο Σομαράς, καλή του ώρα εκεί που είναι, και τι είπε. Αυτοί λένε ό,τι θέλουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός, αδερφοί. Και μάλιστα, να το πω πιο καλά, τι θα σου πει εσένα ο Θεός. Αλληλούια. Αυτό έχει σημασία. Και το ξέρει ο Ελισέ. Και στρέβεται στο Θεό και λέει, Πάτερ μου, άνοιξε τους οφθαλμούς του να δει. Δεν είπε άνοιξέ μου, γιατί δεν χρειάζεται να δει, πιστεύει αυτός. Μακάρι οι μηδόντες και πιστεύοντες. Αυτοί που πιστεύουν χωρίς να δούνε. Εγώ, λέει, δεν χρειάζομαι να δω, ξέρω ότι υπάρχει στράτευμα μέγα υπέρ ημών. Αλλά σε αυτόν τον κακομύρι που φοβάται, άνοιξε του τους οφθαλμούς να πάρει λίγο θάρρος. Άνοιξε μας τους οφθαλμούς, Κύριε, να πάρουμε λίγο θάρρος. Αλλά ο Θεός λέει, όχι, χωρίς να τους ανοίξω, πιστεύετε? Πιστεύετε, αυτό έχει σημασία. Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις, τον Ελισέ ή στον υπηρέτη του? Πιο ευλογημένοι είναι αυτοί που πιστεύουν χωρίς να δούνε. Μακάρι είναι αυτοί που πιστεύουν χωρίς να βλέπουν. Αν χρειαστεί όμως για τον υπηρέτη μου, Πατέρα Θεέ μου, άνοιξε τους οφθαλμούς να δει. Και τι ωραία, αδελφοί, στην εργασία. Και ο Θεός τον άκουσε. Και όχι μόνο τον άκουσε, το απάντησε κιόλας. Το ανοίγει τα μάτια και βλέπει άμαξες πυρός γύρω γύρω από το σπίτι, άγγελοι, στράτευμα ουράνιο. Ποιος θα τον αγγίξει? Ποιος θα τους πειράξει? Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η νοοτροπία. Ο Ελισέ αγαπάει τους Συρίους.
Περίεργο πράγμα. Δεν θέλει, θα έλεγε πατέρα, στείλε τους αγγέλους να τους καταστρέψουν όλους. Όχι, δεν θέλει να τους καταστρέψει. Θέλει να τους περιποιηθεί. Θέλει να τους ταΐσει. Θέλει να τους ποτίσει. Θέλει να τους μιλήσει για τον Κύριο των δυνάμεων. Θέλει να τους πει ότι ο Θεός του ουρανού και της γης είναι αυτός που κάνει τα πάντα. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει την επιστροφή του, τη μετάνοιά του και τη σωτηρία του. Πιστεύω ότι ο υπηρέτης όταν είδε χάρηκε γιατί θα σηκωθούν οι άγγελοι και δεν θα αφήσουν ούτε ένα ζωντανό. Αλλά ο Ελισέ δεν έχει αυτό το πνεύμα. Έχει το πνεύμα του Χριστού, έχει το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Θεού. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός. Τον θέλει να τον βοηθήσει ο Θεός με τους δικούς του δούλους και τους δικούς του ανθρώπους να πιστέψουν, να επιστρέψουν, να μετανοήσουν και να σωθούν. Και δεν σταμάτησε η συνεργασία του. Είμαι βέβαιος, Κύριε, ότι εντάξει, τακτοποιηθήκαν όλα. Έχει τους αγγέλους, ποιος θα τολμήσει να μου μιλήσει, δεν σκέφτεται έτσι. Αλλά έχει πρόταση στο Θεό και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδελφοί. Έχει καλή πρόταση στο Θεό. Θα ζητήσει από το Θεό κάτι που είναι κατά το θέλημά του και ο Θεός θα του απαντήσει ένδοξα. Έχει καλή πρόταση προς το Θεό. Πολλές φορές προτείνουμε στο Θεό. Πολλές φορές, καθ' υπερβολήν το λέω, τον διατάζουμε το Θεό τι να κάνει. Πολλές φορές τον νικετεύουμε το Θεό τι να κάνει. Όλα αυτά είναι προτάσεις. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι να έχουμε καλή πρόταση. Αν η πρότασή μας δεν είναι καλή, δεν θα μας απαντήσει και θα λυπηθεί κιόλας ο Θεός. Βρε, τι μου ζητάει το παιδί μου τώρα. Να ρίξω κεραυνό, έτσι είχαν πει κάποτε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Πήγανε, πρεγνάγανε μέσα από τη Σαμάρια και οι Σαμαρίτες δεν δεχόντουσαν τον Χριστό. Και γυρίζουν λοιπόν και λένε, Κύριε, να προσευχηθούμε στο Θεό να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, να τους κάψει όλους, να μην μείνει κανένας που δεν σε δέχονται, που δεν πιστεύουνε. Ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει, να σώσει. Δεν ήρθε να καταδικάσει, να ελευθερώσει. Δεν ήρθε να καταστρέψει, να ευλογήσει. Εάν κάνανε, αν έκανε ο Θεός αυτό που θα ήθελε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι Σαμαρίτες δεν θα πιστεύανε ποτέ στο Χριστό με το Φίλιππο ή και αργότερα δεν θα πηγαίνανε στον ουρανό. Γι' αυτό ο Θεός θέλει, αδελφοί, να τους βλέπουμε όλους σαν μελλοντικούς αδελφούς μας. Και είναι, όπως τότε ήταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ακόμη περισσότερο είναι στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Μέλλοντες να πιστέψουν με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους βλέπουμε σαν μέλλοντες να κατακριθούν. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και θέλει και εμείς να θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και θέλει να ελπίζουμε ότι θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και τώρα θα κάνει μια ωραία πρόταση ο Ελισέ. Και σήμερα να ζητήσουμε, αδελφοί, να μας δώσει ο Θεός σοφία να κάνουμε ωραίες προτάσεις στο Θεό. Ξέρετε, αν τα καταφέρουμε, εμείς μόνοι μας όχι, αλλά αν καταφέρουμε να πείσουμε τον Χριστό να μας δώσει αυτή τη σοφία, ώστε να ζητάμε κατά το θέλημά Του, πόσο δυνατή θα είναι η προσευχή μας, φαντάζεστε. Ό,τι ζητάμε θα μας το χαρίσει ο Θεός. Δώσε μας, Κύριέ μου, σε παρακαλώ, καλές προτάσεις να σου κάνουμε και στο εσένα και στους ανθρώπους.
να μην προτείνουμε, να μην συμβουλεύουμε τους ανθρώπους για καταστροφή, αλλά για ευλογία. Δεν λέει λοιπόν σκότωσε όλους τους Συρίους, αλλά λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κύριε, πάταξον με αορασία τους Συρίους, ώστε να μην μπορούν να καταφέρουν αυτό το οποίο ήρθαν να κάνουν, να με συλλάβουνε. Κάμε τους αδύνατους να με βλέπουνε. Και στο μυαλό του είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Τι πιο ωραίο για το Θεό. Αυτούς που έστειλαν να με εχμαλωτήσουν, αυτούς που ήρθαν να με εχμαλωτήσουν, Κύριε, μπορείς να τους εχμαλωτήσεις εσύ σε μένα? Ωραίο πράγμα, ε. Έρχεται να σε εχμαλωτήσει, Κύριε, βόηθα με να τους εχμαλωτήσω εγώ. Μα εσύ τι είσαι, φουκαρά μου? Ένας ανθρωπάκος του Θεού. Όχι, είμαι ένας ανθρωπάκος του Θεού, αλλά μαζί μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων, που έχουμε πολύ ωραία σχέση. Μου μιλάει, τον ακούω, του μιλάω, με ακούει, με σοφίζει, με συνετίζει. Κάμε, Κύριε Θεέ μου, όπως αυτοί ήρθαν να με πάρουν και να με πάνε στο στρατόπεδό τους, να τους πάρω και να τους πάω στο στρατόπεδό μας. Και μπορεί να κάνει τέτοιες αλλαγές. Όλα ο Θεός μπορεί να τα κάνει, αδερφοί. Ωραία σκέψη και ωραία πρόταση σκέφτηκε. Αν μου τους παραδώσει στα χέρια μου ο Θεός, θα τους πάω στη Σαμάρια και θα είναι εχμαλωτοί μου. Αλλά εκεί όχι εχμαλωσία προς θάνατο, αλλά εχμαλωσία προς ευεργεσία. Θα μου τους παραδώσει στα χέρια, εγώ θα τους ευεργετήσω και θα δοξαστείς εσύ, Θεέ μου. Ωραία, δεν είναι, αδερφοί? Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, σας λέω. Να εχμαλωτίζεις αυτούς που θέλουν να σε εχμαλωτίσουν. Αλλά όχι όπως αυτοί θέλουν να σε καταστρέψουν, εσύ να τους εχμαλωτίζεις για να τους ευλογήσει ο Θεός. Άκου τι σκέφτηκε. Αλλά το σκέφτηκε επειδή πραγματικά είναι άνθρωπος του Θεού. Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάταξε τους με αορασία. Και ο Θεός χάρηκε. Γιατί μπορεί να μην εξέφρασε ο Ελισέ το σχέδιό του, αλλά ο Θεός κατάλαβε μέσα στην καρδιά του το σχέδιο του Ελισέ. Και θα του είπε, μπράβο παιδί μου, ωραία πρόταση μου κάνεις. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα δε στάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Χάρηκε. Θα τολμούσα να πω καμάρωνε για τον Ελισέ. Ένας άνθρωπος που πραγματικά μέσα από αυτόν μπορούσε ο Θεός να φανερώσει τη δύναμή του, τη δόξα του και την αγάπη του και το ελαιός του και τα σπλάχνα του και τη συγχωρητικότητά του και τη μακροθυμία του και το θέλημά του. Δεν θέλει το θάνατο των Σύριων, όπως δεν ήθελε και το θάνατο της Νινεβή. Θέλει να επιστρέψουνε, να μετανοήσουνε και να σωθούνε. Δεν πρόλαβε λοιπόν να τελειώσει την προσευχή του ο Ελισέ, Θεέ μου, πάταξον με αορασία αυτούς. Όλη αορασία. Έβλεπαν, αλλά δεν έβλεπαν. Αυτή είναι η αορασία. Έβλεπαν όλα, εκτός από αυτά που είχαν έρθει να δούνε. Τον Ελισέ. Και έτσι ο Ελισέ, αυτούς που είχαν έρθει να τον εχμαλωτήσουν, τους εχμαλώτησε με τη δύναμη του Θεού. Τους πλησιάζει και τους λέει, δεν είναι αυτή η οδός που ψάχνετε? Γιατί του είχαν δώσει οδό, πόλη και αριθμό στον βασιλιά. Ήρθανε συστημένοι, λέει, δεν είναι αυτή η οδός, ούτε αυτή η πόλης. Ελάτε κατόπιν μου και εγώ θα σας φέρω στον άνθρωπο τον οποίον εσείς ζητείτε. Και ένα στρατόπεδο ολόκληρο, πυθύνια, ακολουθούσε τον Ελισέ που τους οδηγούσε στη Σαμάρια. Αλληλούια! Δόξα να έχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτό που κάνει ο Ελισέ? Όχι, τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός. Μα τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός? Όχι, τι είναι αυτό που κάνει ο Ελισέ. Η συνεργασία των δύο.
Γιατί ήταν προφήτης του Θεού. Γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Γιατί εξητούσε το Θεό. Γιατί τον εξέλεξε ο Θεός. Όπως έχει εκλέξει όλους εμάς. Αλλά το θέμα είναι εμείς πώς είμαστε. Σαν τον Ελισέ ή σαν τον υπηρέτη του Ελισέ. Φοβόμαστε γιατί δεν έχουμε πίστη να δούμε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Αγριεύουμε, αγανακτούμε όπως ο κόσμος. Δεν είναι καλό να αγανακτείς, αδερφέ μου. Ούτε με ανθρώπους, ούτε με καταστάσεις δεν αρέσει το Θεό. Πάντα θα δοξάζουμε εμείς. Γιατί? Γιατί δεν μας επηρεάζουν αυτά που βλέπουμε στον κόσμο, αλλά μας ενθαρρύνουν αυτά που διαπίστεως βλέπουμε στον ουρανό. Αμήν, αδερφοί. Όλους μας όμως. Όλους μας. Μην αγανακτήσεις. Μην τα βάλεις με τις καταστάσεις, με τους ανθρώπους, με τους Ευρωπαίους, με τους Αμερικάνους, με τους κυβερνήτες, με τους αντιπολιτευομένους. Μην τα βάλεις με ανθρώπους. Δεν θα κερδίσεις τίποτα. Την ειρήνη του Θεού θα χάσεις. Στρέψε το βλέμμα σου σε αυτόν που είναι πάνω απ' όλα και πες του τι ωραία, Κύριε, που τα ετοιμάζεις. Τι ωραία πράγματα που έχεις προγραμματίσει. Και ζήτησε τον να σου φανερώσει για να περπατάς σύμφωνα με το θέλημά του και με το σχέδιό του. Και να δεις τι ωραία που θα τα κάνει ο Θεός. Και τους οδήγησε στη Σαμάρια. Ανοίξαν οι πύλες της Σαμάριας, μπήκανε μέσα με αορασία. Και όταν κλείσαν οι πύλες και βρέθηκαν περικυκλωμένοι στη Σαμάρια από το στρατό των Σαμαριτών, λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, άνοιξε τους οφθαλμούς τώρα να δούνε. Τι ωραία συνεργασία. Αμέσως ο Θεός υπάκουσε στον Ελισέ γιατί είχε καλή πρόταση. Είχε ουράνια θέση. Το θέλημά του ήταν κατά το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός με μεγάλη χαρά υπάκουε άμεσα στην προσευχή του Ελισέ. Αμέσως άνοιξε τους οφθαλμούς του. Σκεφτείτε την έκπληξη του στρατού των Συρίων. Βρήκε την ευκαιρία ο βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος του κόσμου αυτού, είχε το όνομα ότι είναι λαός του Θεού, αλλά δεν είχε τη χάρη. Να τους πατάξω, να τους καταστρέψω όλους, να τελειώνουμε. Και ο Ελισέ του λέει, όχι, αυτούς που εσύ θα συλλάβεις στον πόλεμο, να τους πατάξεις. Αυτούς δεν τους έλαβες εσύ, αυτούς ο Θεός τους παρέδωσε, γι' αυτό να τους περιποιηθείς. Δώσ' τους να φάνε άφθονο φαΐ. Δώσ' τους να πιούνε. Βάλ' τους να ξεκουραστούνε και μετά τους να πάνε πίσω στον Κύριό τους. Και ο βασιλιάς τον άκουσε. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Τουλάχιστον ακούμε. Γιατί θα γίνει καλό. Τουλάχιστον αν δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού να ακούμε το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να μην αγανακτούμε, να πειθόμεθα. Να μην αντιδρούμε και να μην σχολιάζουμε, αλλά να λέμε αμήν. Τουλάχιστον αυτό. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αφού είμαστε μικροί, ασήμαντοι, αδύναμοι. Ή κάνουμε, τουλάχιστον να ακούμε. Να ακούμε τον Ελισέ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ τον άκουσε. Τον τους έβαλαν λοιπόν να φάνε άρτον, ίδωρ, φάγανε πολύ, ήπιανε, ξεδιψάσανε και μετά ανοίξανε τις πύλες και τους λέει στείλ τους τώρα στον Κύριό τους. Και φύγανε. Εδώ θέλω να τονίσω, αδερφοί, ούτε για μια στιγμή δεν κινδύνευε ο Ελισέ. Ούτε για μια στιγμή. Και γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αν δεν είχε εμπιστοσύνη στο Θεό, κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος.
Τι θα έκανε ένας άνθρωπος, γι' αυτό λέει η Γραφή, τι σκοφός παρά ο δούλος μου, τι στυφλός παρά ο μηνυτής μου, τι σκοφός παρά ο τέλειος. Αν τον έπιανε πανικός φόβος, πω, τι θα κάνουμε τώρα. Θα το βάζε στα πόδια, αλλά θα τον πιάνανε. Θα τον πιάνανε εξάπαντος. Αλλά αυτός αντί να το βάλει στα πόδια, δόξασε το Θεό, γιατί ήξερε ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που είναι υπερημών από αυτούς που είναι καθημών. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού. Είναι αδερφοί. Η οικογένειά μου είναι στα χέρια του Θεού. Το παρόν μου είναι στα χέρια του Θεού. Το μέλλον μου είναι στα χέρια του Θεού. Έχει τρόπους ο Θεός να ελευθερώνει από τον πειρασμό ποιους, τους ευσεβείς. Ένα πράγμα θα πρέπει να κάνω εγώ. Να μην είμαι σαν κι αυτούς που λέγανε «Μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών. Χάλια είναι η κατάσταση. Κοίτα τι τραβάω». Και να μιλάνε σκληρά στο Θεό, αλλά να μιλάμε γλυκά και τρυφερά στο Θεό. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα τα έχεις έτοιμα. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια σου είναι η ζωή μου, η είσοδός μου και η έξοδός μου. Και μπορεί να μην βλέπω, αλλά πιστεύω ότι σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις μου εσύ έχεις προβλέψει το αγαθόν, γιατί καλές βουλές βουλεύεσαι. Καλά σχέδια έχεις για μένα και έχεις και τον τρόπο και το χρόνο και τους ανθρώπους για να τα εκπληρώσεις. Αυτή λοιπόν η σκέψη της πίστης είναι αυτή που έκαμε τον Ελισέ όχι μόνο να μην τρομοκρατηθεί, αλλά να έχει και καλή βουλή προς το Θεό, καλή πρόταση προς το Θεό και άριστα αποτελέσματα εις δόξαν του Θεού. Το αποτέλεσμα από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν ήρθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας εναντίον της γης του Ισραήλ. Ήλθε ειρήνη. Ο εχθρός φοβήθηκε, έφυγε και ο λαός Ισραήλ έμεινε ελεύθερος να ζει βίων ησύχιων και ατάραχων. Άλλωστε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να προσευχόμεθα υπερπάντων των όντων εν αξιόμαση. Όχι η καρδιά μας να είναι εχθρική. Είναι αμαρτία αυτό. Είδες, αυτοί φταίνε. Όχι εχθρική. Μου λέγε κάποιος, άκουγα ένα να μιλάει και τον έβριζα. Και μετά λέω, τι κάνω. Όχι, αδερφοί. Αν δεν αντέχει η καρδιά σου να ακούει τι λένε, μην ακούς. Αν αντέχει η καρδιά σου να ακούς τι λένε, προσευχήσου για αυτούς. Είναι εντολή Θεού να προσευχόμεθα υπερ πάντων των αρχόντων και πάντων των όντων εν αξιόμαση. Γιατί? Γιατί τότε θα ζούμε βίων ησύχιων και ατάραχων, εν πάση ευσεβία όμως. Αμήν, αδερφοί. Η καρδιά μας να μην αγανακτεί εμάς. Δεν είναι καλό ενώπιον του Θεού. Δεν είναι καλό για τη ζωή μας. Δεν είναι καλό για τον εαυτό μας. Δεν είναι καλό για την εκκλησία μας, για την οικογένειά μας και για την πατρίδα μας. Ούτε θα φοβόμαστε, ούτε θα αγανακτούμε, ούτε θα ανησυχούμε, ούτε θα μεριμνούμε. Αλλά πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός, να ακούσω δυνατά, φροντίζει υπέρ ημών. Το πιστεύεις? Αφού το λέει, άμα το λέγα εγώ μην πιστεύετε καθόλου. Πάσαν την μέριμναν ημών, με ύψιλον, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ρίψατε στον Θεό,
γιατί αυτός φροντίζει για μας, για σας. Και τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού, και τότε ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως τις κάμνη ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο άνθρωπος λοιπόν ο Ελισέ ήτανε προ εχμαλωσίας και θανάτου. Ο Θεός τι έκαμε? Θρίαμβο. Θρίαμβο. Όλους αυτούς που ήρθανε να τον εχμαλωτήσουν στράτευμα μέγα, ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, τους εχμαλώτησε. Αλλά πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε και φάγανε και ήπιανε, τους έστειλε στο σπίτι τους και όλοι ομολογούσανε ότι εκεί υπάρχει ο Κύριος των δυνάμεων. Τώρα πια ο βασιλιάς ούτε παγίδες έφτιαχνε, ούτε στρατό έστειλε, τίποτα. Όλα τακτοποιημένα. Εμείς θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, να τα τακτοποιήσει όλα ο Θεός. Και να σας πω και κάτι. Και θα τα τακτοποιήσει όχι όπως εμείς φανταζόμαστε, αλλά κατά το δικό του σχέδιο, γιατί ο στόχος του δεν είναι να διπλασιάσει τους μισθούς μας και τις συντάξεις μας. Ο στόχος είναι να πολλαπλασιάσει την καρποφορία μας. Αμήν.